Για τον συσχετισμό με την Νατάσα Μποφίλιου μίλησε η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Με την Νατάσα Μποφίλιου πως προέκυψε η κόντρα, προέρχεται από τα μέσα. PIRAL είδηση, Χριστίδου, πήγε για ψώνια και πάθαμε πλάκα όταν την είδαμε, έχει μείνει μισή. Προφανώς δεν είναι κόντρα όμως, για σύγκριση πρόκειται, αυτή η σύγκριση με την Νατάσα Μποφίλιου προκύψει από τους δημοσιογράφους που από μια μεριά θεωρώ ότι υπάρχει μια λογική, γιατί είμαστε δύο κοπέλες, με καλή φωνή που ξεκινήσανε παράλληλα και αρχίσανε να κάνουν πράγματα μαζί. Οπότε λέγε, δημιουργήθηκε αυτή η σύνδεση, οι άνθρωποι έχουμε ούτως ή άλλως έχουμε την τάση να συγκρίνουμε για να μπορέσουμε να αποδώσουμε αξία, δεν μπορούμε να αποδώσουμε αξία χωρίς να τη βάλουμε με έναν αντίποδα, θεωρώ ότι μέσα στα χρόνια, επειδή και οι δυο έχουμε προχωρήσει. Έχουμε εξελιχθεί, η καθεμιά έχει πάρει το δρόμο της πια και έχει έργο προσωπικό να αποδώσει, σιγά σιγά αυτό έχει αρχίσει και φθήνει πια. Έχουν αποδεχτεί ότι απλά είμαστε δύο κορίτσια που ξεκινήσαμε μαζί και έχουμε κοινή ηλικία. Κάνετε και διαφορετικά πράγματα πια, πάντα ήταν διαφορετικά, διαφορετικά και ίδια. Εννοώντας ότι είμαστε δύο κορίτσια που κάνουμε αυτή τη δουλειά με έναν συγκεκριμένο τρόπο, έχουμε κάποιες επιλογές που φαίνονται να είναι κοινές. Δουλεύουμε στα ίδια μαγαζιά, κάνουμε συναυλίες, με αυτή την έννοια, δεν έχετε συνεργαστεί ποτέ. Το έχετε σκεφτεί σαν ενδεχόμενο, εγώ προσωπικά το έχω σκεφτεί, είναι κάτι το οποίο αν και εγώ και αυτή συνεχίσουμε να τραγουδάμε που το εύχομαι και στις δύο και αν αυτό αποτελέσει πραγματική έμπνευση για εμάς νομίζω ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Πιστεύω πως όλους τους ανθρώπους που έχουν χρόνια στη δουλειά, κάποια στιγμή η ζωή τους φέρνει μαζί, είπε στην περιοδικό Grad.